Συνέντευξη τύπου για τις εκτιμήσεις των δύο προπονητών. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΛ και στον coach του Σαρίκα για την εξαιρετική δουλειά με βάση τα δεδομένα που έχει στα χέρια του που πραγματοποιεί μέχρι στιγμής. Για να τους ευχηθώ τόσο στον ίδιο αλλά και ειδικά στην ΑΕΛ ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα κάναμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι να φαίνεται απλό για μας. Ως προπονητής αυτής της ομάδας, αυτό είναι που φαντάζομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αμυντικά και επιθετικά. Ίσως να κάναμε το καλύτερο μας φετινό παιχνίδι σήμερα. Και γυρνώντας μια εβδομάδα πίσω, νομίζω φάνηκε πόσο να αδικήσαμε τον εαυτό μας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω μας έκανε καλό αυτή η ήττα με την ΑΕΚ. Το δείξαμε σήμερα. Η αντίδραση ήταν άμεση και εξαιρετική. Και πλέον μπαίνουμε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την πρώτη τετράδα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Με την αρχή της χρονιάς είχαμε στο μυαλό μας 5 νίκες για τον πρώτο γύρο. Ήδη τις έχουμε. Αν καταφέρουμε στα επόμενα 2 παιχνίδια με τον Κεραυνό εντός και με το Αποέλ εκτός, που είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια, να πάρουμε ακόμη μια νίκη ή ακόμα και 2, θα είναι το ιδανικό για μας εν ώψη του δευτέρου γύρου που έχουμε πιο ισορροπημένο πρόγραμμα. Θα ήθελα να δώσω πραγματικά μεγάλα συγχαρητήρια στους καλαθοσφαιριστές μου. Δούλεψαν πάρα πολύ όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Πληγώθηκε ένα αρκετό εγωισμό μας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και νομίζω η αντίδραση που βγάλαμε τους αξίζουν συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια ακόμη μια φορά στο φίλο, το coach και στην ΑΕΛ. Εγώ θέλω να πω καταρχήν ευχαριστώ, coach, για τα πολύ καλά λόγια. Εμείς από την πλευρά μας πληρώσαμε σήμερα τα λάθη μας. Ό,τι λάθος κάναμε, ο Απόλλων το εκμεταλλεύτηκε και το μετάφρασε σε πόντους. 22 πόντους έναντι 10. Είχαμε βάλει ως key points για το παιχνίδι τον έλεγχο το rebound. Χάσαμε τον έλεγχο το rebound κατά κράτος. Δίνοντας τη δυνατότητα έτσι στον Απόλλων να τρέξει στο transition και να πάρει 23 πόντους εναντί 11 σε εμάς. Οπότε όταν κάνεις λάθη και τα πληρώνεις, χάνεις τα rebound και πάλι πληρώνεις αυτό το τίμημα, είναι πολύ πολύ δύσκολο ακόμα και στην έδρα σου να μπεις μέσα στο παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα ο Ντόβιτας ο Ρέντικας ήταν ο πρώτος rebounder μας. Εάν το point guard μας έχει τα πιο πολλά rebound, τότε σίγουρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να δουλέψουμε και να φτιάξουμε. Η συνέχεια για μας είναι δύσκολη, έρχονται βατά παιχνίδια που πρέπει να πάρουμε για να πούμε ότι είμαστε εκεί που θέλουμε, να είμαστε μέσα στο στόχο που έχουμε θέσει, που είναι μια καλύτερη πορεία από πέρσι. Είναι δύσκολη η χρονιά, θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, τίποτα δεν είναι εύκολο. Εμείς κάθε εβδομάδα θα παλεύουμε, θα δίνουμε τα πάντα στο παρκέ. Γνωρίζαμε σήμερα τον τρόπο παιχνιδιού του Απόλλων. Παρά τα αυτά, φάνηκε σίγουρα το έλλειμμα της προετοιμασίας που είχαμε και χρειαζόμαστε ένα διάστημα για να προσαρμοστούμε όλοι. Ο Τζέιλιν Βόλκερ είναι ένα παιδί καινούριο που ήρθε σήμερα αυτή η εβδομάδα στην ομάδα μας. Θεωρώ ότι θα μας δώσει πολλή ενέργεια και ζωντάνια και είναι κάτι που το χρειάζεται η ΑΕΛ, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ στατικοί στην επίθεσή μας και αυτός έχει και διάθεση, όρεξη και φαντασία μέσα στο παιχνίδι του και θέλουμε να το επεκτείνουμε. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω πραγματικά από την καρδιά μου συγχαρητήρια στον Τόνι για την εικόνα της ομάδας του σήμερα, γιατί ήταν πολύ διαβασμένη. Κατάφερε και τους μετέφρασε τι είναι το ντέρμπι της Λεμεσού και αντιλαμβάνομαι ότι είναι και το πρώτο του ντέρμπι λεμεσιανό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πραγματικά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα που έχετε.